κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, επικεφαλής ενός μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου, για να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Δυτική Μακεδονία του 2030. Όπως είπε και ο Άκης στην εισαγωγή του, είναι η έκτη τέτοια παρουσίαση που κάνουμε σε πρωτεύουσα περιφέρειας, ενός σχεδίου το οποίο έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι κοστολογημένο, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φορείς υλοποίησης, είναι προϊόν εκτεταμένης διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση δεύτερου αλλά και πρώτου βαθμού, με σημαντική συνεισφορά και των βουλευτών μας, με προτάσεις και ιδέες που κατέθεσαν σε αυτήν την διαδικασία. Και κυρίως έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό, είναι συνεκτικό σχέδιο. Δεν αποτελεί απλά ένα κατάλογο επιμέρους έργων, αλλά εκφράζει μια συνολική φιλοσοφία, ένα νέο αναπτυξιακό όραμα το οποίο έχουμε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές στη Δυτική Μακεδονία, γνωρίζετε καλά το προσωπικό μου ενδιαφέρον και αισθάνομαι μεγάλο το βάρος της ευθύνης, ειδικά απέναντι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εδώ αντιμετωπίζουμε μια σειρά από ειδικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την φυσιολογική πορεία των πραγμάτων, που δεν είναι άλλη από την σημαντική μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μας μείγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η μείωση δεν έγινε μόνο τα τελευταία χρόνια. Είναι προϊόν μιας υπερδεκαετούς πορείας, μιας νομοτελειακής πορείας, για την οποία πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σε άλλες στιγμές. Πλην όμως, όταν ήρθαμε στα πράγματα, είχα πια την δυνατότητα αυτήν την δίκαιη μετάβαση μακριά από το λιγνίτη και προς ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης να την κάνω πράξη. Και δεν σας κρύβω ότι έδωσα μεγάλο αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν και με αφορμή τα σχέδια τα οποία διαμορφώσαμε και που κατέληξαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσουμε να προτάξουμε την Δυτική Μακεδονία ως παράδειγμα ευρωπαϊκό δίκαιης μετάβασης μακριά από το λιγνίτη και προς ένα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε όχι μόνο στους σημαντικούς πόρους τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει, αλλά και στην συνολική προτεραιότητα, θα έλεγα, που είχε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνολικά για την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι άλλη περιφέρεια έχει, ας πούμε, δεχτεί τόσες πολλές επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, αρκεί να αναφέρω πόσες φορές μόνο εδώ ήταν ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο Νίκος ο Παθανάσης, αλλά και πολλοί άλλοι υπουργοί, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε, αγαπητέ Γιώργο, απέναντι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πιστεύουμε ότι έχουμε προδιαγράψει ένα μέλλον για την περιφέρεια, το οποίο πράγματι είναι πιο αισιόδοξο, θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον, μακριά από τις επιπτώσεις του λιγνίτη, σε ένα περιβάλλον πιο πράσινο, πιο ασφαλές. Πράγματι, εγώ τάκι μου έκαναν εντύπωση τα στοιχεία αυτά όταν προετοιμαζόμουν για το φάκελο, το πόσο ασφαλής είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον στα επίσημα στατιστικά, και αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Άρα, μια περιφέρεια η οποία θα είναι πόλος καινοτόμου ανάπτυξης, με πράσινες επενδύσεις που θα συνδέονται με το μέλλον πια της παραγωγής ενέργειας. Είτε μιλάμε για υδρογόνο, για το οποίο έχει μιλήσει πολύ ο Γιώργος και έχουμε πολλούς εξασφαλισμένους πόρους, είτε μιλάμε για μπαταρίες, είτε μιλάμε για έξυπνα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό είναι το μέλλον της ενέργειας, μαζί φυσικά με τις συμβατικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εδώ θέλουμε την Δυτική Μακεδονία να είναι πραγματικά ένας πρωταγωνιστής. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε εξασφαλίσει τα περισσότερα δυνατά κίνητρα. Καμία περιφέρεια της Ελλάδος δεν είναι τόσο ελκυστική για επενδύσεις όσο η Δυτική Μακεδονία. Σε τέτοιο βαθμό που σας διαβεβαιώνω που έχουμε προβλήματα με άλλες περιφέρειες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι παρακάρατε ελκυστική τη Δυτική Μακεδονία και τι θα κάνουμε εμείς τώρα που δεν έχουμε τον ίδιο βαθμό ελκυστικότητας. Όμως, όπως είπα, η ίδια η πραγματικότητα της απολιγνητοποίησης μας υποχρεώνει
να δώσουμε ακριβώς αυτά τα κίνητρα και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων, νομίζω το βλέπετε ήδη, και είμαστε στην αρχή ακόμα για σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα δρομολογηθούν στην Δυτική Μακεδονία, σε συνδυασμό φυσικά με επενδύσεις οι οποίες έχουν σημαντική κρατική συμμετοχή, όπως τα έργα ΣΔΙΤ, για τα οποία σας μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός. Αλλά φυσικά όλες αυτές οι επενδύσεις δεν μπορούν να έρθουν αν δεν λύσουμε κάποια δομικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας ως προς τις βασικές υποδομές σχετικά με τις μεταφορές. Θέλω να ξέρετε ότι για τον Ε65 και για τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσα προσωπικό αγώνα. Ήταν ένα έργο το οποίο θα έλεγα από αυτά τα οποία πραγματικά το πήρα επάνω μου σε δύσκολες διαπραγματεύσεις με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ε65 όμως είναι πραγματικότητα. Γίνεται το έργο αυτό και έχει τεράστια σημασία για τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλία και φυσικά και με την Αττική. Και μικρές τροποποιήσεις, όπως ανέφερε και ο Γιάννης, νομίζω ότι μπορούν να εξεταστούν. Όμως κρατήστε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό το έργο ήταν ένα έργο κλινικά νεκρό ως προς το βόρειο τμήμα και καταφέραμε ουσιαστικά να το δρομολογήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Όπως υλοποιούμε τη σύνδεση της Φλόρνας, μεγάλη εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, ξέρουμε πια πώς θα γίνει, αλλά και τη σύνδεση με την Θεσσαλία, το νότιο κομμάτι αυτού του άξονα, που και αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, και βέβαια την σύραγγα της Κλεισούρας, την οποία είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το εργοτάξιο και μου θύμισαν μάλιστα ότι οι πρώτες μελέτες, οι πρώτες προμελέτες, μιας και είχε την καλοσύνη ο Τάκης να αναφερθεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ναι, και οι πρώτες προμελέτες για τη σύραγγα της Κλεισούρας είχαν γίνει πριν από 30 χρόνια, το 1992. Αλλά σήμερα πάλι, από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποιείται αυτό το έργο και έχουμε ένα εργοτάξιο το οποίο έχει ήδη αρχίσει και σκάβει. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε όσα σας είπε ο Γιώργος Γιωργαντάς για τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα. Είστε μια περιφέρεια που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Στο αναπτυξιακό μας όραμα, ειδικά εδώ στη Δυτική Μακεδονία, δεν μπορεί να αντίπει ο πρωτογενής τομέας και πιστεύω ότι έχει δίκιο ο Γιώργος να λέει ότι αναλογικά, ανακάτοικο, πουθενά δεν γίνονται περισσότερα αρδευτικά έργα από ότι εδώ πέρα. Το ζήτημα του Νεστορίου μας ταλαιπώρησε, αλλά θα έχουμε πια ανάδοχο. Μετά από πολλές εκκρεμότητες βρήκαμε κοινωνική λύση. Θα πάμε στον τρίτο λογικά μειοδότη και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Και βέβαια είναι πολλά άλλα τα αρδευτικά έργα, μεγαλύτερα και μικρότερα, για τα οποία σας μίλησε ο Υπουργός και τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό εδώ πέρα το τεύχος. Σημαντικό ήταν μια εντολή που είχα δώσει εγώ στον Υπουργό, όλες οι αιτήσεις νέων αγροτών στη Δυτική Μακεδονία να γίνουν αποδεκτές. Μου το ζήτησε ο Περιφέρειας, έγινε. Μιλάμε για παραπάνω από 1000 αιτήσεις και βέβαια στεκόμαστε πάντα με προσοχή στα ζητήματα των αποζημιώσεων. Αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει ως προϊόν της κλιματικής αλλαγής. Άμεσες εκκρεμότητες, αποζημιώσεις 250 και 300 ευρώ σε δενδόδεις καλλιέργειες δεν είχαμε ξαναδώσει. Μου μετέθησαν και ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν ειδικές κατηγορίες μήλων, τα οποία τα έμαθα και εγώ στην πορεία. Θα κοιτάξουμε να δούμε κάτι θα κάνουμε και για τα μήλα Fuji. Εξάλλου μόλις γύρισα από την Ιαπωνία, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Πάντα όμως τα πλαίσια, θέλω να το τονίσω, των δυνατοτήτων και της δικαιοσύνης. Οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι και ο Υπουργός έχει μια υποχρέωση να βλέπει συνολικά την εικόνα ολόκληρης της επικράτειας. Για τα περιβαλλοντικά έργα, για τα ενεργειακά έργα, μίλησε αναλυτικά ο Υπουργός. Θέλω να κρατήσετε τα εξής, τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Διαφυλάττουμε το κεκτημένο της ηλεθέρμανσης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Απλά το νερό θα θερμαίνεται πια με άλλους τρόπους σε σχέση με αυτούς που αξιοποιούσαμε όταν λειτουργούσαν πλήρως οι λέβητες του λιγνίτη. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, σημαντικό ότι έρχεται το φυσικό αέριο στην περιοχή. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το φυσικό αέριο είναι καύσιμο μετάβασης. Και θα είναι καύσιμο μετάβασης για αρκετά χρόνια ακόμα.
είναι πιο φθηνό από το λιγνίτι και σήμερα που μιλάμε. Δεν υπάρχει άρα καμία συζήτηση γύρω από αυτό. Ήταν πιο ακριβό μόνο για λίγους μήνες όταν είδαμε τη μεγάλη έξαρση των τιμών. Αλλά και η έλευση του φυσικού αερίου συνολικά στην περιοχή θα δώσει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας ενέργειας και σε νοικοκυριά αλλά και σε επιχειρήσεις. Αλλά προσοχή, ό,τι υποδομή σήμερα δρομολογείται και χρηματοδοτείται φυσικού αερίου πρέπει να είναι έτοιμη να υποδεχθεί αύριο το υδρογόνο που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, στο οποίο η Δυτική Μακεδονία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημαντικά αυτά τα οποία ακούσαμε για τις επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες και για την επιδότηση συστημάτων τα οποία έχουν ταυτόχρονα και μπαταρία για να μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια, όπως και τα προγράμματα του Εξοικονομός, τα οποία πρωταγωνίστησε η Δυτική Μακεδονία και βέβαια οι δρομολογημένες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Είναι πολλά τα έργα τα οποία έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Δεν είναι μόνο το μεγάλο αυτό πολύ ωραίο φωτοβολταϊκό το οποίο είδαμε. Πολλά έργα έχουν πάρει όρους σύνδεσης και θα υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Άρα η Δυτική Μακεδονία θα είναι πρωταγωνίστρια και στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Όμως για να μπορούσαμε πραγματικά να μιλήσουμε για καινοτομία, για ανταγωνιστικότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εκπαίδευση και χωρίς έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα πραγματικά δεν χάρηκα, απλά συγκινήθηκα όταν επισκέφθηκα τα καινούργια κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και χαίρομαι γιατί ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, σε συνεννόηση με την περιφέρεια, με πόρους της περιφέρειας, καταφέρνει πραγματικά να κάνει ένα άλμα προς το μέλλον. Οι υποδομές που είδα θα τις ζήλευαν πανεπιστήμια πολλά, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και θέλω να επαναλάβω τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να είναι επιλογές ανάγκης που να πάω, μπήκα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όχι, πρέπει να είναι πρώτες επιλογές. Γιατί παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας σπουδές σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον με πολύ καλούς καθηγητές και με ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι δυναμικό και ανερχόμενο. 8:1 είναι η αναλογία. Προσέξτε, μελλον δε που προσλαμβάνουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συνταξιοδοτούνται. Και είναι μια μεγάλη πρίκα το πανεπιστήμιο σας για όλους τους τομείς εχμής. Και για τα ζητήματα της παραγωγής φοιτητών και για τα μεταπτυχιακά και για ξενόγλωσσα προγράμματα και για την επιμόρφωση και την κατάρτιση. Διότι όταν συζητώ με μεγάλους επενδυτές και προσπαθούμε να τους πείσουμε να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία, δεν τους ενδιαφέρει μόνο η γη, οι εκτάσεις της ΔΕΗ, τα δίκτυα, οι δρόμοι, τα τρένα. Με ρωτάνε πάντα το ανθρώπινο δυναμικό τι γίνεται. Και όταν ακούνε ότι υπάρχει πανεπιστήμιο με το οποίο μπορούν να συνεργαστούν, να αναπτύξουν καινούργια προγράμματα, αμέσως βλέπουν την περιφέρεια μέσα από ένα διαφορετικό μάτι. Τεράστια σημασία παρακαταθήκη για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, το πανεπιστήμιο σας και η στήριξή του, την οποία τη θεωρείτε δεδομένη, γιατί έχετε και εξαιρετικές Βρετανικές αρχές που πραγματικά έχουν αγκαλιάσει τις ευκαιρίες που δίνει το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για να απογειώσουν στην κυριολεξία. Εδώ δεν είναι σχήμα λόγου. Να απογειώσουν στην κυριολεξία το πανεπιστήμιο σας. Και βέβαια δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, είναι όλη η δουλειά η οποία γίνεται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Δίνω μεγάλη έμφαση στα ζητήματα της επαγγελματικής κατάρτισης, της μεταλλικιακής εκπαίδευσης, τα πειραματικά μας ΙΕΚ με καινούργιες ειδικότητες. Για πρώτη φορά βλέπουμε ουσιαστικά αυξημένη ζήτηση για τα ΙΕΚ μας. Και παιδιά τα οποία είναι τεθειμένα να μετακινηθούν περιφέρεια για να πάνε στο ΙΕΚ της επιλογής τους, στο δημόσιο ΙΕΚ της επιλογής τους, γιατί οι ειδικότητες αυτές είναι οι ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Δεν θα αποφοιτήσουν όλοι από πανεπιστήμιο. Και θα χρειαστούμε τεχνικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να το εκπαιδεύσουμε μέσα από μια καλά οργανωμένη και πιστοποιημένη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Πολύ μεγάλη σημασία και για την δικιά σας περιοχή αυτό το οποίο γίνεται συνολικά. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα προγράμματα απασχόλησης. Και να πω συγχαρητήρια στο διάδοχο σχήμα του ΑΕΡ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στον διοικητή του. Έχουν βγει πολλά εξειδικευμένα προγράμματα ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα της περιφέρειας για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με σχεδόν 10.000 ωφελούμενους. Θέλουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τη Γούνα, διότι ξέρουμε πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια να σας πω ότι οι αναστολές που αφορούν τους εργαζόμενους της Γούνας για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο έχουν ήδη πιστωθεί. Αύριο θα τις δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους.
και θα παραταθούν σίγουρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Αλλά πάλι, εδώ παίζουμε άμυνα. Πρέπει να παίξουμε και επίθεση. Και πρέπει να δούμε το μέλλον της περιοχής, διότι δεν θέλουμε γενικά καμία περιοχή να είναι υπερβολικά εξαρτημένη από ένα κλάδο. Είτε μιλάμε για τον Λιγνίτη, είτε μιλάμε για τη Γούνα. Και βέβαια δεν μιλήσαμε σήμερα χάρη χρόνου, αλλά είναι κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ για τις προοπτικές του τουριστικού τομέα ευρύτερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, για τη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, για τον τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα που έχει η Δυτική Μακεδονία. Είναι ένας καινούριος προορισμός σε μεγάλο βαθμό. Αλλά όλη η Δυτική Μακεδονία, στην κυριολεξία όλη, δεν μπορώ να εξαιρέσω καμία περιοχή, είναι μια περιοχή η οποία προσφέρει απίστευτα πολλές δυνατότητες για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είτε μιλάμε για τα Γρεβενά και τη Βάγια Κάλτα, είτε μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και της λίμνης Πολυφίτου, είτε μιλάμε για τη Φλόρινα, η οποία και αυτή έχει τη δικιά της δυναμική. Η Καστοριά ήταν πάντα ένας προορισμός. Είτε μιλάμε για χειμερινό τουρισμό, καλοκαιρινό τουρισμό, πολλές δυνατότητες. Όμως, έμφαση πάντα στην ποιότητα, στη βιωσιμότητα, στη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, στις εμπειρίες. Συνολικά και ξέρουμε πολύ καλά ότι και το Υπουργείο Τουρισμού και μέσα από τα προγράμματα Τουρισμός για Όλους στήριξε ειδικά περιοχές και σε εποχή που δεν έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Πού μας αφήνουν λοιπόν όλα αυτά? Σε ένα σχέδιο το οποίο, όπως σας είπα, έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει χρηματοδότηση, αλλά κυρίως έχει όραμα για το μέλλον. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό αποτυπώνει και συνολικά τη φιλοσοφία της κυβέρνησής μας. Μας αρέσει να μιλάμε με έργα και να μην περιοριζόμαστε στα λόγια. 4 χρόνια τώρα έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπερνάμε κρίσεις και να πηγαίνουμε την Ελλάδα μπροστά. Και να πηγαίνει και κάθε περιφέρεια μπροστά. Δεν το ξέρουν πολλοί ότι ο μέσος όρος ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία είναι περίπου στον εθνικό μέσο όρο. Έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε θέματα υπογεννητικότητας, έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία μακροπρόθεσμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά κάτι καλό παρά τις δυσκολίες γίνεται εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Κάτι καλό γίνεται στη χώρα συνολικά. Όλα αυτά τα οποία. Για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, δεν έτυχαν, πέτυχαν, ήταν αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Και καθώς μπαίνουμε πια ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, με τις εκλογές να γίνονται κάποια στιγμή την άνοιξη, θέλω πάλι η αντιπαράθεση αυτή να είναι μια αντιπαράθεση με όρους μέλλοντος και όχι με όρους παρελθόντος. Πολίτες μπορεί να επιβραδεύουν ή να τιμωρούν κυβερνήσεις, αλλά πρωτίστως ενδιαφέρονται για το τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς σας είπαμε τι θα κάνουμε για τη Δυτική Μακεδονία από εδώ και στο εξής. Είμαστε αξιόπιστοι. Είμαστε αξιόπιστοι διότι τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τις τηρήσαμε, κυρίες και κύριοι. Και γι' αυτό και μπορούμε σήμερα να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια και να τα λέμε ναι, αυτά που σας λέμε θα γίνουν πράξη. Δεν είναι σχέδια. Και θέλω τελειώνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα το βράδυ να μιλήσουμε πιο αναλυτικά και γενικά για τις πολιτικές εξελίξεις στην ομιλία που θα κάνω, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους όσοι βοήθησαν στο να συνταχθεί αυτό το σχέδιο, πρώτα τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, τον Άκη τον Σκέρτσο. Ξέρετε, έτσι αντιλαμβανόμαστε την οριζόντια διακυβέρνηση. Και αυτό σημαίνει τελικά επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος σημαίνει να μην κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά να μπορούμε μέσα από έναν στολισμένο τρόπο να συμπληρωνόμαστε και να πετυχάνουμε το σωστό αποτέλεσμα, ειδικά για δράσεις που απαιτούν τη συνεργασία πολλών υπουργείων. Και αν είμαι υπερήφανος για κάτι, είναι ότι πραγματικά αυτήν την ομαδικότητα, αυτήν την αίσθηση ότι τελικά όλοι μαζί πετυχαίνουμε ή όλοι μαζί αποτυχαίνουμε, την έχουμε καλλιεργήσει ως κυβέρνηση, όπως είμαι και πολύ υπερήφανος για τις σχέσεις μας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, ακούμε. Τα έχουμε πει και με τους δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη και προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα. Δεν μιλήσαμε σήμερα, δεν ήταν εδώ πέρα ο Υπουργός Εσωτερικών. Πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Έστω και αν επιλέξαμε το γαλάζιο για να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.